Παιδιά, συγγνώμη, η αποθέωση είναι... Εσύ με το σύννεφο. Η κοπέλα που κάνει το τρένο να βγει έξω, παρακαλώ. Τι υποδοχή είναι αυτή. Έλα, Παναγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αλεξάνδρου που είναι. Έρχεται τώρα. Τώρα και βλέπω... θα σου δείξω εγώ. Τώρα και θα γίνει εδώ μέσα. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όλα. Βάλτε το podcast το καλό και βάλτε από καρδιάς. Από καρδιάς. Από καρδιάς που κάνω μικρούτσικο για τις διαφορές του. Είμαι πολύ μικρός για να βλέπω μικρούτσικο. Είσαι πολύ μικρός, εσύ δεν μεγαλώνεις την τηλεόραση κάθε φορά. Είμαι μικρές, είμαι μικρές. Είμαι 34, αυτό ποτέ το έκανε. Το έκανε όταν. Δεν το βλέπεις που είναι viral τώρα στα YouTube και σε αυτά. Όχι, δεν ασχολούμαι. Βέβαια, γιατί το μόνο viral, γιατί το βάλαμε κι εμείς εδώ το podcast το καλό, είναι τα podcast του Κωνσταντίνου Βασάλου. Κοίτα, δεν κάνω podcast. Τι κάνεις? YouTube κάνω, απλά σχολιάζω διάφορα. Ναι. Δεν κάνω podcast. Δηλαδή, podcast το έχω αφήσει για το Φίπστερ. Για σένα. Συγγνώμη, αγόρι. Έχει γυρίσει όλο το podcast, βλέπω. Ναι, αλλά τι γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί YouTube να γίνεται ο χαμός. Περιμένουν όλοι με το που θα βγάλεις εσύ τι θα μαγειρέψεις. Καλά και εσύ τώρα, υπερβολική. Δεν είμαι και νούμερο ένα. Εντάξει, κάνω κάποια views, αλλά δεν κάνω και αυτά που θέλω να κάνω. Εντάξει. Πόσα δηλαδή, τι θες να κάνεις. Θέλω να κάνω ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, ναι. Με αυτά που θα πεις στην επόμενη εκπομπή θα το κάνεις. Ωραία, okay. Πες μου, σε παρακαλώ. Το περίμενες ότι θα κάνεις ένα τέτοιο YouTube και ότι κάθε φορά θα ανοίγεις τα πρωινά στην τηλεόραση και θα λένε τι είπε σήμερα ο Βασάλος. Αυτό δεν πιστεύω ποτέ. Ότι θα κάνει ένα παραγωγή το YouTube στην τηλεόραση ποτέ. Να μου πεις είσαι τηλεοπτικό πρόσωπο, λογικό είναι να σχολιάσεις, ναι, αυτό που θα πεις. Ναι. Αλλά ότι θα το πάρουν, δηλαδή το παίρνουν το βίντεο αυτούσιο και το σχολιάζουν όλη την εβδομάδα. Κοίτα, εμένα προσωπικά καλό μου κάνει. Καλά, 100%. Μια μικρή διαφήμιση την κάνουμε στο κανάλι. Οπότε δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, στεναχωριέμαι κάποιες φορές που με σχολιάζουν κάπως. Περίεργα, αλλά εντάξει. Τώρα, μπήκα στο χώρο και θα χορέψω. Δεν υπάρχει. Θα χορέψεις, ναι, δεν γίνεται. Αλλιώς, και τι. Να σου πω κάτι, αρέσει που έχεις άποψη και είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το θέμα να την εκφράζω και λίγο στην τηλεόραση περισσότερο. Αυτό είναι θα το, την εκφράσεις. Αυτό είναι το οποίο με καίει και με πονάει πιο πολύ. Ότι οι πιο πολλοί με κατηγορούν ότι στο YouTube είσαι λαλίστατος, ενώ στην τηλεόραση δεν είσαι τόσο πολύ. Ναι, οκ, okay, δεκτό. Δεν έχω τον ίδιο χώρο και τον χρόνο. Όταν έχεις μια εκπομπή μόνο στο YouTube και μιλάς, προφανώς, ναι, και θα έχεις περισσότερο χρόνο. Και αισθάνεσαι και πιο χαλαρά εκεί. Ναι, είναι πολύ πιο χαλαρά. Εντάξει, ναι. Είμαι λες και δεν το δει κανένας. Έτσι πιστεύω. Λέω, ποιος το δει αυτό μόνο στην τηλεόραση. Ποιος είναι αυτός που σου μιλάει απ' έξω που είπε η Ζαρίφ είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Ποιος είναι αυτός? Όλοι αυτόν ψάχνουν. Θα τον βρω όμως. Ναι, είναι ένας. Ο Μάριος είναι τώρα. Ο Μάριος είναι. Δεν θα πω όνομα και επίθετο, δεν θα πω. Ο Μάριος. Άμα έρθεις ποτέ στο Ροχάου. Κάτσε να πάρω λίγο τους δικούς μου, ψάχτε για το Μάριο. Εύκολο, θα τον βρεις. Γιατί, εντάξει, λίγο σε φιτιλιάζει. Όχι σε φιτιλιάζει, μόνο. Δηλαδή λες εσύ ένα όνομα. Όπως το είπες, με φιτιλιάζει για να γίνει ένα παραγωγή, Κατερίνα μου. Ξέρει τι κάνει αυτός. Κώστα μου, εγώ δεν ήθελα να το πω. Κωνσταντίνος, παρακαλώ, η Κώστας. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα μου, δεν ήθελα να το πω, αλλά ο Μάριος σε φιτιλιάζει και να σου πετάει ο Λιάγκας αυτό, εκείνο το. Όχι, ο Λιάγκας με συμπαθεί και το συμπαθώ κι εγώ. Όποιος με συμπαθεί, το συμπαθώ. Ο Λιάγκας. Τέλειο. Ναι, ναι, βγήκε και είπε: είναι ο μοναδικός Έλληνας που λέει καλά λόγια για μένα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όντως. Ποιος δεν σε συμπαθεί, μωρέ? Δεν έχω κάποια. Μου είπες ότι σε στεναχώρησε μία άποψη. Από όλα αυτά που ακούστηκαν, γιατί και εμείς ακούμε κατά καιρούς τα εξαμάξεις, έτσι. Διάφορα, τώρα μην τα σχολιάσω. Δηλαδή, τύπου έχω ακούσει σχόλια ότι πρέπει να απολυθώ κιόλας από την εκπομπή. Χριστός και Απόστολος. Ναι, 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 κάτι τέτοια. Ποτέ ακούω. Μην τα χαρακτηρίσω τώρα. Θα έχεις πορεία διαμαρτυρίας από ό,τι βλέπεις απ' έξω από το κανάλι. Έχω εδώ πέρα κόσμο. Όλος αυτός ο κόσμος που κατέβηκε εδώ κάτω, τι είναι? Νιώθω λίγο αμήχανα. Καλέ, στα ρούμπα. Φύγω. Στα ρούμπα. Ο Αλεξάνδρου, γιατί δυσανασχετεί απ' έξω? Ο δυσανασχετεί. Να μπουκάρω, γι' αυτό. Να μπει ο Δημήτρης να λυθούν τα προβλήματα. Τώρα, με τη μουσική την κατά. Να μπει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που φέτος, κυρίες και κύριοι μου, οι δύο ωραιότεροι άντρες της ελληνικής τηλεόρασης ήταν πάντα θέμα. Χωνεύονται, δεν χωνεύονται. Έχουμε πέσει ξύλο. Αυτή τη στιγμή, εντωμεταξύ, εγώ ζω τη φαντασίωση της κάθε γυναίκας. Όταν παντρευτεί θα καταλάβει ότι θα είναι διαφορετική φαντασίωση μετά το γάμο. Εσύ πώς θα παντρευτείς είναι το θέμα? Εγώ άστα, δεν ξέρω. Μπράβο, κάνε εδώ πέρα YouTube να τελειώσω. Κάνε ένα τέτοιο podcast, παύλα YouTube βίντεο κανάλι, να αντιληφθείς, να καταλάβεις ότι όσους παντρεμένους ρωτήσεις θέλουν πότε να μην παντρευτούν. Μην ξαναπαντρευτούν. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνουμε μια συνέντευξη δυο μας για την εκπομπή. Αν θες να δεις. Ήρθε να κλείσει δουλίτσα. Ήρθε να κλείσει δουλειά. Γιατί ο καθένας κάνει από την μεριά του. Ναι. Αν θέλεις, το λέμε και τώρα εδώ στον αέρα, να έρθεις να κάνεις μια. Γι' αυτό ήρθε εδώ να κάνεις συμβόλαιο. Όχι, 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 όχι. Τι είναι πιο viral αυτή τη στιγμή, να γίνει όμως η δικιά μας συμβουλή. Για να γίνει μια αλήθεια. Στα backstage μου έλεγε ο Δημήτρης. Ναι.
Γιατί γράψανε κάτι πάλι για μένα και τον Κωνσταντίνο. Εγώ μου λέει τον συμπαθώ πολύ. Ούτε, παιδί μου, εγώ με τον Δημήτρη κάναμε διακοπές. Έτυχε να κάνουμε διακοπές μαζί το καλοκαίρι στα Κύθυρα. Δεν έχω κάτι να χωρίσω. Τώρα μιλάει ένα, απαντάει ο άλλος. Έμεινε κανένα λογαριασμό απλήρωτο εκεί. Τι έχετε πάθει. Μα δε, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχω πει κάτι ευθέως για τον Κωνσταντίνο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα βίντεο που έπρεπε να σχολιαστεί. Αφού ναι, ήταν εδώ. Δεν έχω πρόβλημα να το σχολιάσω. Δηλαδή είπε εσύ και είναι και λογικό. Εγώ σε καταλαβαίνω και ξέρει τι μου αρέσει αυτό σε εσένα που όντω αυτό που αισθάνεσαι το λε και αυτό να μην το χάσει γιατί εδώ δυστυχώς στην τηλεόραση. Αυτό το πράγμα είναι λίγο το πνίγουν αυτό. Γιατί... Σε έχω στεναχωρήσει εγώ σε κάτι. Ναι. Μου πήρε εσένα γραμμάρια ρίζα. Όχι, πες μου. Σε έχω στεναχωρήσει εγώ σε κάτι την Ιωάννα. Σε κάτι που έχω πει, δεν ξέρω. Γιατί έχει πει κάτι για μας. Είπα ότι είπες ότι δεν σου αρέσει τη λόγια. Γιατί έχει πει κάτι για μας, για πες το τώρα. Γιατί ξέρω... θα γίνω κι εγώ σαν τον Λιάγκα. Όποιο λέει καλά για μας, θα μου αρέσει. Νομίζω ότι και οι δύο είστε δύο άνθρωποι που έχετε σίγουρα θέση στην τηλεόραση. Είσαι σίγουρη για αυτό που λες. 100%. Και δεν το λέω αυτό. Θέλω να σου πω καλεσμένο. Θέλω να σου πω κάτι γιατί δεν έχουμε θέση στην τηλεόραση και το καταλαβαίνω. Γιατί ο Κωνσταντίνος είναι μια γενιά και εγώ ενδεχομένω. Καινούργια γενιά. Όχι ηλικιακά, δεν το λέω μόνο αυτό. Ότι είμαστε από ένα χώρο διαφορετικό στο κομμάτι των social. Είμαστε αθλητές. Που είναι, εννοείς, πιο free. Είναι το... πιο free, είναι πιο αλλιώς. Είμαστε, εγώ, πώς έχω καταλάβει τον Κωνσταντίνο και ο Κωνσταντίνο σε μένα. Όχι ότι βαριόμαστε, ότι δεν μας αρέσει το να ασχολιόμαστε με τέτοια θέματα που ουσιαστικά... Όχι, που της επικαιρότητας λέτε. Κοίτα, δεν θα, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω τι θα γίνει στη σκαλέτα, τι θα μπει και τι θα μπει. Ναι, και καταλαβαίνω ότι έχει γυρίσει κιόλας λίγο κόσμος και θέλει και την ενημέρωση. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι εκπομπές το έχουν γυρίσει. Οι περισσότερες φιλολογικές παίζουν ενημέρωση, γιατί είναι κάτι που αφορά τον κόσμο. Εννοείται και δυστυχώς τρέχει και πολύ άσχημη επικαιρότητα. Τώρα οπότε... δεν αφορά και κανέναν τώρα αν εγώ περνάω καλά ή όχι. Δηλαδή τώρα είναι δικό μου θέμα, εντάξει τώρα. Ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι το οποίο καλύπτει ένα σημείο της εκπομπής. Mm. Μετά έχετε κι εσείς μια πιο χαλαρή κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι χώρο και άποψη μπορεί να έχει ο καθένας σε οποιοδήποτε θέμα. Σωστά, σωστά. Τώρα, αν είναι αυτοί που συμφωνούν οι περισσότεροι ή αν μπορεί κάποιοι να τους σχολιάσουν. Το κακοπροαίρετο για μένα είναι κακό στην τηλεόραση. Η χολή είναι το θέμα, να μην χολή, βγαίνει. Ναι. Να μην βγαίνει χωρίς. Να μην υπάρχει κακή πρόθεση. Ακριβώς αυτό. Να, όχι να σχολιάσω τα λεγόμενα του Κωνσταντίνου, αλλά δεν χωνεύω τον Κωνσταντίνο, ας πούμε. Εφόσον εκτιθόμεθα όλοι στην τηλεόραση, είναι λογικό να έχουμε και την κριτική, να έχουμε και την απάντηση, την αντίδραση. Είναι απόλυτα θεμητό αυτό. Για μένα είναι ακόμα πιο, είναι χειρότερο το να λένε ότι τα παιδιά αυτά είναι στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, επειδή είναι όμορφοι. Δεν ισχύει στην δική μα δεν ήρθε ούτε εγώ ούτε Δημήτρη δεν πήγαμε σε κανέναν με το μαχαίρι στο λαιμό. Πάρε μας στη δουλειά τώρα. Θα μας βάλει στο πάνελ. Τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Αυτά θα τα πω. Αυτά θα τα πω σε τηλεπλάτη. Δεν μπορώ να μιλήσω. Για να πω την αλήθεια. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα έχει ένα κομμάτι το social. Έχει πιο freestyle λόγο. Συμφωνώ. Όπως επίσης. Γι' αυτό το κάνουμε και στα social. Μα γι' αυτό και γίνεται στο YouTube. Το YouTube αφορά, και εγώ έκανα, ας πούμε, στο Φίπστερ, στο YouTube... Θάρρος η αλήθεια. Θάρρος η αλήθεια. Γιατί, ποια φωτογραφία έσκησε η Ζαρίφη, που ναι, αυτό ναι, ναι. Γίνεται εν είδη χιούμορ, έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγώ αν σκίσω τη φωτογραφία π.χ. του Μουτσινά. Ένα δίλημα, είναι πρέπει να αποφασίσεις πριν. Έχεις ένα δίλημα και επίσης για να κάνεις κλικαρίσματα δεν πρέπει να είναι λίγο πιπεράτο. Λίγο πιασάρι και πιπεράτο, προφανώς. Τι ναι. Να πω, ότι θυμάμαι εγώ τι συνταγή έκανα. Μπορεί δεν λες καλά να, έχουμε, να παίζουμε κάθε εβδομάδα θέματα. Και να έχουμε δουλειά. Και να έχουμε και δουλειά να σχολιάζουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι. Αλλιώς θα ξαναγίνει και πάλι στην Ελλάδα. Και λέει Βασάλος Αλεξάνδρου εκπομπή. Το θέμα είναι να μην προσβάλλεις. Και πάω εγώ στην Ειδιψέα να κάνω τα μπάνια που πρέπει. Το θέμα είναι να μην προσβάλλουμε και να μην θίγουμε κανέναν. Να λέμε την άποψή μας, αλλά χωρίς να πατάμε πάνω. Καλοπροαίρετη άποψη με την άποψη. Καλοπροαίρετη ότι μπορείς να πεις αυτό που να πεις. Νομίζω ότι το 2024 αυτό που κυρίως προσβάλλει είναι το να σχολιάζεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, για τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Εμφάνιση αυτό τώρα, δεν είναι 2024, παλιό πια, ρε παιδιά. Πολύ, τι πολύ. Είναι στα εξωτερικά. Γιατί, δηλαδή να πεις, υπάρχει... δεν μου αρέσει η άποψη ας πούμε, του Δημήτρη, γιατί είναι ψηλός, ή γιατί είναι κοντός, ή γιατί είναι χοντρός. Τώρα, ρε Κατερίνα, τώρα μας κοροϊδεύεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό σε εισαγωγικά, γιατί στους ωραίους ή στις ωραίες που δεν έχουμε άποψη. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο ορατισμός. Ωραίος είναι και χαζός, η ξανθιά είναι χαζή. Το πήρανε τη θέση γιατί κάνανε αυτό το πράγμα. Σαφέστατα, ναι, όπως και η γυναίκα που είναι πιο oversize συνήθως είναι πιο χιουμοριστική με το ζόρι. Το ωραίο έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα. Όχι, θέλω να με το ζόρι αυτό το πολύ κακορέκτ που προσπαθούν να σου φορέσουν γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πεις ή εκφράσεις τη γνώμη σου, είναι γνώμη. Ναι. Πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα πάνω να την ακούσεις γιατί είναι η γνώμη σου. Δεν μπορείς να την πεις γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει όλο αυτό που υπάρχει γύρω. Άρα όλοι στο YouTube, αδέρφια, να βγάζουμε τα πόδια. Εντάξει, τώρα ο καθένας εκφράζεται. Όπου βρίσκει την ελευθερία, ρε παιδί μου. Ελευθερία. Ωραία. Αν σου δίνανε ένας διευθυντής προγράμματος λευκό συμβόλαιο και σου λέγανε αυτή την εκπομπή, συμπλήρωσε την. Τι θα έκανες, ποια θα γούσταρες να κάνεις. Το έξαθλο, να πούμε. Γελάει. Κοίτα, καταρχάς δεν είναι ευγενικό γιατί είμαι σε μια εκπομπή. Τώρα να λέω ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο.
Από την άλλη θα σου πω όμως ότι ένα project όπως είναι το Hexathlon, το Survivor, κάτι το οποίο είναι αθλητικό, κάτι το οποίο το έχω ζήσει, κάτι το οποίο το έχω βιώσει, ναι, είναι για μένα πιο εύκολο να το παρουσιάσω με εισαγωγικά. Είναι ένα τέτοιο παιχνίδι θα μ' άρεσε. Είναι ωραίο. Το θέμα είναι να αρέσω στον κόσμο. Στον παραγωγό. Ναι, καλά. Για να με πάρει, κατάλαβες. Θα του λέγαμε του παραγωγού έρχεται το παλικάρι και θα λέγω, δεν το θέλουμε για το Hexathlon. Εντάξει, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να... Αποκτήσει εμπειρία και χρόνια. Είναι αυτή τη στιγμή ένα project που το βλέπει ο κόσμος φανατικά, γιατί βλέπεις ότι έχει κουραστεί από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι αθλητικό, είναι μουσικό, είναι ότι... Ναι, τι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Βλέπεις ότι ο κόσμος λίγο διχάζεται με το τι είναι αυτό που του αρέσει και τι θέλει. Εγώ να δει. Νομίζω ότι πετυχαίνουν πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι κόνσεπτ, τα οποία στάνταρ αρέσει στον κόσμο. Ποια? Fairy pin. Ρουκζουκ. Είναι, ναι, ένα κόνσεπτ. Είναι διαφορετικό, γιατί εσύ μιλάς για ένα reality τύπου επιβίωσης, τύπου αθλητικό, ναι, τύπου τηλεπαιχνίδι. Και μιλάς, ναι, για ένα τηλεπαιχνίδι που το τηλεπαιχνίδι. Δεν πιστεύω δεν αρέσει πια στον κόσμο στα reality. Ότι οι παίκτες πάνε διαβασμένοι. Εσείς είχατε πάει. Όσο περνάνε τα χρόνια. Φθήνη. Και το Survivor το παίζει 7-8 χρόνια. Φθήνει όσο περνάει. Εννοώ ότι παλιά έμπαινες, μπαίνατε ή εσείς στο Nomads που μπήκατε και μπαίνατε λίγο χωρίς να ήταν ξέρετε. Ήταν πολύ πιο αυθόρμητο. Δεν το έχει κάνει νομίζω η επανάληψη. Το έχει κάνει η ζωή που έχει γίνει διαφορετική και γρήγορη και τα μαθαίνεις όλα με ένα πάτημα του κουμπιού. Απλά δηλαδή όταν είσαι πονηρεμένος. Όταν βλέπει ότι κάποιος μπαίνει μέσα και βλέπει τι είναι αυτό που πλασιάζεται περισσότερο. Πολύ στρατηγική. Την κακή πληροφορία, θα πατήσω στην κακή πληροφορία. Ναι, αλλά αυτό όπως βλέπετε για μένα δεν είναι νόμος. Δηλαδή, το αρνητική ή το να είμαστε πολύ επιθετικοί στην τηλεόραση για μένα πια δεν είναι το ζητούμενο, γιατί έχουμε δει π.χ. κριτικές επιτροπές όπως το The Voice που ήταν η πιο θετική κριτική επιτροπή που υπήρχε. Να σκίζει. Ναι. Θεωρώ δηλαδή για μένα η αυθεντικότητα και η αλήθεια είναι. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καριέρα λέγοντας μια. Πώς να το πω, λίγο πιο. Μια αιχμηρή άποψη. Αιχμηρή άποψη, ναι. Δηλαδή έχουν θέσει σε πάνελ. Αν είναι η αλήθεια τους όμως. Είναι, μπορεί να είναι η αλήθεια τους, αλλά καμιά φορά είναι και επιτηδευμένο αυτό. Έτσι πως, ναι, το βλέπω εγώ σαν τηλεθεατής. Α, που λες θα πάρω το ρόλο του κακού για να φανώ. Θα πάρω το ρόλο του κακού για να έχω και δουλειά και να ακούγομαι κιόλα και να κάνω και ένα παραγωγή. Στην παρέα που είσαι. Δεν έχουμε εμείς τέτοιους ρόλους. Όχι, δεν έχουμε. Σίγουρα δεν έχετε. Είναι ο καθένας στον κόσμο. Εγώ το ξέρω γιατί είναι και οι δύο πολύ πολύ στενοί μου φίλοι και η Σύση και ο Παύλος. Ξέρω πόσο κοσμάρα είστε εκεί πέρα. Ναι, 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 ναι. Αποκλείεται να μαζεύετε πριν και να πούνε στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνεις τον κακό. Θα πάρει το μέρος του κακού. Ειδικά εγώ θα είμαι πολύ καλός. Καλά, γιατί να σου πω μεταξύ μας, υπάρχουν εκπομπές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω περάσει και εγώ σε 2-3-4 εκπομπές. Έχεις περάσει εμείς δεν είχαμε τύχει να είμαστε σε δηλαδή, κάποιος να κάνει τέτοιες το μοίρασμα. Νομίζω αυτός που το έχει από μόνος του. Μας κοιτάει με μισό μάτι να βγάλει το πέρα. Αυτό. Ο Δημήτρης δούλευε στην Καινούριου και στην Μενεγάκη. Μάλιστα. Ναι. Και εγώ δούλευα στη Μενεγάκη. Εντάξει τώρα και εσύ μην τρελαίνεσαι, κάποιος δεν θα ήταν. Ναι, αλλά από μόνο του θέλω να σου πω ότι κάποιο που θα πει θα το έχει και θα θέλει λίγο περισσότερο να το πει, δεν χρειάζεται να το πει. Ξέρεις ότι αυτός από μόνο του δεν θα το κάνει. Το ξέρει από μόνος, είναι ο ρόλος του αυτός. Να σου πω, θα σχολιάσεις στο YouTube την αποχώρηση της Ελένης. Εγώ. Πώς τι, παιδί μου. Γιατί καλέ, εκεί που φτιάξεις το φασολάκι, αφού εκεί αυτά σχολιάζεται. Δεν είχες πάει. Η Μενεγάκη δεν μπορεί να την πιάσω, είναι η Βασίλισσα. Δεν πιάνουμε. Τα βλέπεις ότι το YouTube λες είναι εναλλακτικό και τα κάνουν όλα. Δημήτρη μου, τι να πω και την Ελένη. Μόνο εμάς έχει αλλάξει με τα φασολάκια. Γιατί εσύ σου λες ένα κοινό θνητός που εντάξει έχω. Τι να πω και την Ελένη, ότι αποχωρεί από... Δεν αποχωρεί. Μα τι να πω. Πέρσι που είχες πάει ήσασταν πολύ ωραία. Πάρα, κάθε φορά που πας στην Ελένη περνάω τέλεια. Όχι, ωραία. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ διαφορετικό από κάθε τι άλλο. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που είναι σε μια άλλη συχνότητα. Ναι, είναι σε άλλο μου. Και νομίζω ότι σε αυτό όλοι βγάζουν το καπέλο, ότι στάθηκε πιστή στο κομμάτι του να μην πιάνει gossip και όλα αυτά. Σωστά. Η Ελένη είναι μια συγκεκριμένη σχολή. Και τώρα σε κάτι που πραγματικά πονάει τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο podcast, μας εδώ το καλό. Προχτές στην Ελλάδα. Όχι, λέει, φοβάται. Α, εντάξει. Ναι, για πες. Όχι, μη φοβάσαι. Γι' αυτό κάνω όχι. Γιατί η Dua Lipa έκοψε βόλτες. Στην Ελλάδα? Όχι μόνο στην Ελλάδα, παιδιά. Έκοψε βόλτες στο φως. Εκεί που γυρίζεται. Που γυρίζεται. Εκεί που. Στην εταιρεία παραγωγής. Στα στούντιο φως. Που γυρνάει η Ελένη Μενεγάκη και η Δανάη Μπάρκα την εκπομπή. Ναι, και πού ήσουν, βρε. Όχι, δεν κατάλαβες. Ρώτησα, έμαθα, πίεσα, έβαλα εταιρείες μπροστά. Θα σας πω και μια μηνύ στο... Βασικά θα σας πω τη μηνύ. Γιατί, για να την πεις το στο YouTube. Όχι, δεν πω στο YouTube, δεν πω πουθενά. Τέλος πάντων, πίεσα καταστάσεις ώστε να την συναντήσω. Και? Φάγαμε άκυρο. Αποκλείεται. Φάγαμε άκυρο. Στείλανε φωτογραφία στην Dua Lipa του Κωνσταντίνα Βοσά και είπε όχι. Καλά έκανε. Ποιος μας ακύρωσε? Εσύ να την ακυρώσεις. Ο μάνατζερ, δεν ξέρω, κάποιος μας αποκλείεται, αποκλείεται. Είμαι ο άνθρωπός σου, χωρίς να το ξέρεις. Γιατί? Με την Dua Lipa. Όχι, έχεις τίποτα μου. Με έχεις φέρει εδώ.
Την Dua Lipa. Ε, τι μου λες, είμαι άνθρωπό σου. Ε, βέβαια, και την κρατήσαμε για τα τελευταία 3 λεπτά της εκπομπής. Είπαμε, μωρή Dua, μπες δύο λεπτάκια που σε μένουμε. Πάντως, ήταν τόσο καλά, την είχαν κρύψει τόσο καλά που δεν την είδε κανένας και ποτέ, ούτε φωτογραφία υπάρχει. Ναι, γιατί πήγε εκεί, δεν μας είπες όμως. Για ένα διαφημιστικό. Παίζει πάντως να επισκεφτεί το καλοκαίρι συγκεκριμένο νησί. Ναι, όχι, εγώ... από πίσω. Άσε, συγγνώμη, σε νησί θα πας για μπάνιο. Δεν σου είπαμε να πας να βαρέσεις σε ματσακόνι. Κουράστηκα. Πόσο πια. Η αλήθεια είναι ότι... Βίντεο, YouTube, τηλεόραση, φωτογραφίες, μηνύματα. Εντάξει, τι άλλο θέλει αυτή η κοπέλα για να έρθει σε μένα. Νόμοι ήρθαν εδώ πέρα για να γίνουν κολυτάρια. Διώξε τους και τους δύο από εδώ πέρα. Στηρίζει ο ένας τον άλλο. Εγώ πάντως μια άκρη την έχω, μα θέλεις με την Dua Lipa. Και εγώ την έχω την άκρη με την Dua Lipa. Αλλά φοβάμαι μην γίνει Dua Lipa μετά. Όχι άκρη του γκρεμού. Εγώ ξένο την άκρη. Α, βλέπω όλοι. Είσαι καλά παιδί μου στη ζωή σου αυτό το διάστημα. Γουστάρεις. Έχω την υγεία μου. Έχεις την υγεία σου. Τελείωσε. Τι άλλο θέλεις. Όλα τα υπόλοιπα πρώτα τι άλλο θέλεις. Εσύ τι άλλο θέλεις. Χρήματα, πώς θα το πω, φιλίες, σχέσεις κτλ. Τα φτιάχνουμε. Την υγεία δεν τη φτιάχνουμε. Άμα την υγεία δεν τη φτιάχνουμε και συμφωνώ απόλυτα. Ναι, αλλά αν χάσει, α πούμε, π.χ. να το πούμε τώρα, μην έχει γκρίνια, το λέω. Π.χ. αν έβγαινε ο Φίπστερ από τη ζωή σου, δεν θα στεναχωριώσουν. Ναι, θα βάζω τα κλάματα. Φίλιππέ μου, άρτωνε μαζί με την Dua Lipa που πέστε στην Dua Lipa, δεν θα προλάβει να βγει έκπληξη στο βασάλο. Ας φύγει. Ναι. Ένα ταξί πάρτε να φύγει η κοπέλα. Κρίμα, ότι χάσαμε κι αυτή. Το σίγουρο είναι ότι για εμάς είσαι και θα είσαι αυτό που κι εσείς είπε, ένα από τα πολύ καλά παιδιά που αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή να έχω την αποδοχή σε αυτό το κομμάτι. Σας θεωρώ και τους δύο εξαιρετικούς και είστε δύο καλά παιδιά σε δύο καλές εκπομπές. Κατάλαβα. Δεν σ' αγαπώ. Μ' αγαπά. Δεν κάνουμε την πράξη. Δεν κάνουμε παρακαλώ, έτσι κλείνει την δικά. Συγγνώμη. Είπε όπω είσαι να πάει στην εταιρεία παραγωγή να πάρουν εκπομπή δυο του. Για του δυο του. Κλείστε την εκπομπή. Στην υγεία σα. Το είδα του τίτλου που πέφτουν από κάτω, γι' αυτό κάνω το εφέ. Σου φερθήκαμε άσχημα! Πάρα πολύ ωραία που φερθήκατε. Αγάπη ευχαριστώ μου, πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που ήρθες. Και όποτε θες να σηκώσεις τα τηλέφωνα, γιατί μπορεί να είναι για καλό. Και από την πόθα.